Λοιπόν, ακούω, Πανιόνιος Ολυμπιακός. Διπλό από το ημίχρονο. 1-18 ήταν δυνατά 30. Με ρωτάς και σ' απαντάω. Θα το παίζεις αυτό. Θα το παίζαμε. Θα το παίζεις. Λαμία Ξάνθη. Λαμία Ξάνθη. Ωραίο χι είναι αυτό. Γιατί είναι ωραίο χι, αιτιολόγησέ το. Και δύο κολομάδες είναι. Πρόσεχε τις εκφράσεις σου. Τι. Λοιπόν, η μία Λαμία προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες. Ναι. Εντάξει, και η μία μάλιστα με το εμφαντικό 0-3 μέσα στη Λάρισα. Μάλιστα. Η Ξάνθη προέρχεται από το 1-2 από τον Πανιόνιο. Ωραία. Η Ξάνθη δείχνει τεφορμέ. Ναι. Η Λαμία δείχνει ότι ανεβαίνει. Με χι βολεύονται και οι δύο. Πάμε παρακάτω. Να βολευτούν από τι? Από ένα πόντο. Ούτε θα γκρινιάξει ο Ξανθιώτης, ούτε ο Λαμιώτης. Ενδέκατη αγωνιστική βολεύονται. Δηλαδή. Βολεύονται με χι, ναι. Γίνανε καμπιονάτο. Εγώ αν ήμουνα, εγώ αν ήμουνα προπονητής της Ξάνθης, θα έπαιρνα της Λαμίας, αλλά το κάνουμε χι το μάτς, θα τελειώνουμε. Μας έρχεσαι από ήττα μια ισοπαλία, δεν σε διώχνουνε. Εγώ μετά δύο νίκες ισοπαλία συνέδρα μου δεν με διώχνουνε. Το κάνουμε, τελείωσε. Βγάλαμε το Δεκέμβριο. Χριστούγεννα έρχονται, παίρνουμε το τάλιρο. Λέγε παρακάτω. Ατρόμητος Όφη. Τι Ατρόμητος Όφη? Άσο και over. Άσο και over. Ναι, άσο και over. Βλέπεις τον Όφη να βάζει γκολ. Ναι, τον βλέπω και να τρώει τρία. Τότε θα το δώσεις άσο και γκολ. Τι άσο και γκολ? Ο άσος τώρα εδώ που βλέπω, μάλιστα, ένα τυχαίο site πλέον 1,83. Πολύ καλός. Άσο και over, ναι, θα σου δώσει 2,50. Ναι. Άσο και γκολ, ναι, θα σου δώσει 4. Ναι. Εγώ πάω στο άσο και over. Ναι, γι' αυτό να το διευκρινίζουμε. Έχει μεγάλη διαφορά, ναι, σε αποδόσεις. Ναι. Μπορεί να χάσει και 3-0 Όφη. Γιατί να μην χάσει, τι είναι Όφη? Συμφωνώ με το over, ναι, διαφωνώ με τον άσο. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Θα συμφωνήσουμε. Ωραία. Να μπουν γκολ. Ωραία. Δηλαδή τώρα που έφυγε ο Αναστασίου, ψήφισε τα δέσει η ομάδα. Ο Αναστασίου, πιο φελός πεθαίνει. Αφελής. Φελός. Αφελής. Έλα, τελείω. Ποδοσφαιρικά αφελής. Βάλει το γούτα με το ρισβάνι στην ευθεία. Τρίπολη Βόλος. Πιο φελός πεθαίνει. Τι να σε πω δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσει Όφη. Ποιος? Όφη δεν μπορεί να κερδίσει μέσα στο Περσινέα. Όφη στο δεύτερο γύρο θα πέσει στο λιμάνι της Κρήτης και θα ψάχνει να πούμε πεθαμένους. Λέγε. Τρίπολη Βόλος. Καλό χι κι αυτό. Και πληρώνει και καλά. Μια χαρά, 3-20. Είναι 3, μεγάλο φοβό, όχι, 3-50-3. Μια χαρά, γιατί. Πάω Κλάρισα. 2-0, 3-0, 2-3 γκολ και άσους από το ημίχρονο. Τσατσατσά, λιλιλί, λολολό, αγκαλιές, φιλιά. Μέσα ο Βιερίνη να μην τον μαρκάρει κανένας. Μια χαρά. Ο Κούγιας μια χαρά. Μαζί με τον Πέο. Αγκαλιές, φιλιά. Άλλο λέγε. Πανιόνιος Ολυμπιακός, αγκαλιές, φιλιά. Πάω Κλάρισα, αγκαλιές, φιλιά. Αγκαλιές, φιλιά, λέγε άλλο. Να είμαστε καλά δηλαδή με όλους. Αεκάρις. 3-0. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι δεν υπάρχει περίπτωση? Ούτε μία στο 100. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση? Γιατί ο Άρης έχει μια εξαιρετική επιθετική γραμμή. Τι έχει λέει ο Άρης? Εξαιρετική επιθετική γραμμή. Πόσα γκολ βάλανε ο Σέντερφορντ και η Εκστρέμ του? Από πού είναι η Εκστρέμ? Για πες μου, η Παρσελόνα πόσα γκολ έχει? Βρε, για τον Άρη μιλάμε. Okay. Άσε την Παρσελόνα. Απαντάω. Μιλάς, έχει μια εξαιρετική επιθετική γραμμή. Ναι. Τα γκολ ποιοι τα κάνουν? Ο Στόπερ. Ο Στόπερ, ο Χαφ. Αν τα βάλει ο Εκστρέμ και ο Τενγκίνη. Δεν διαφωνώ. Ο Τενγκίνη μπορεί να παίξει φόρο όμως. Τι να παίξει? Ο Τενγκίνη μπορεί να παίξει. Άμα δεν έχουν λεφτά να πάρουν φόρο, θα παίξει ο Τενγκίνη. Και τι να κάνουμε. Ωραία, θα χάσει ο Άρης. Ωραία. Δεν υπάρχει τρόπο να βάλει γκολ ο Άρης στο παιχνίδι. Βρε, το άσο πώς το δίνει? 1,50. Μια χαρά είναι. Με το διπλό του Ολυμπιακού και τον άσο του ΠΑΟΚ βάζεις 10 ευρώ, βγάζεις τη ΔΕΗ σου. Μια χαρά είναι. Γιατί? Με 10 ευρώ να πάρεις 20 και βγάζει τη ΔΕΗ σου. Γιατί 1,18, 1,50. Τι λέει, θα προτείνω εγώ στον κόρπο 3 μάτς. Μία 27 να πληρωθεί. Είσαι φελός. Γιατί, τι έδωσε εσύ? Τι δίνεις εσύ? Θα δεις. Ναι. Θα δεις. Γιατί να το πάω από τώρα? Με το over πάντως στο Peristair που πληρώνει δύο φορά και συμφωνώ. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ παίζω ένα παιχνίδι και παίζω με το 50-50. Μάλιστα. Και εσύ προτείνεις ένα στα 27. Εγώ του προτείνω να βγάλει τη ΔΕΗ του, γιατί τελειώνει ο μήνας. Αυτό του προτείνω. Ναι, ρε φίλε, για να βγάλει τη ΔΕΗ του, επειδή συνήθως ΔΕΗ είναι 150. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός από το ημίχρονο. Είναι 150. Πρέπει να βάλει ένα κατοστάρικο για να πάρει 200. Λοιπόν, τα βάζεις σε ένα παιχνίδι, δεν τα βάζεις σε δύο. Ναι. Και μειώνεις πιθανότητες. Δεν παίζει άσοχη ή διπλό, παίζει over ή under. Χρυσέ μου, 1,50 την Ιάκ. 1,50 Ιάκ, 1,18 πάω και 1,18 Ολυμπιακό. Βάλ τους από ημίχρονο εσύ. Και αν δεν βγουνε, πώς δεν βγουνε? Πάει μπάλα στα δοκάρια. Ποια δοκάρια να σπάσει μπάλα? Ρε, πόσες φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα? Μπάλα. Γιατί να ρισκάρεις τόσο πολύ? Με αριθμούς σου μιλάω. Πραγματικούς αριθμούς. Το άσο ημίχρονο και διπλό ημίχρονο στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Παραπάνω θα δει, να 40. Και θα το πας στα 3 φράγκα. 3 φράγκα. Και εγώ σου λέω, μένα μας παίρνεις 2 φράγκα. Βρε, τελείωνε τώρα. Βγάλε τη γυναίκα σου να την πας και ένα εστιατόριο τώρα που θες να βγεις και εκατομμυριούχος. Τέλος του μήνα. Ναι, τι. Πώς να γίνω εκατομμυριούχος? Έλα, τελείωνε. Άλλο ρε, παρακαλώ. Κανένα να γίνει εκατομμυριούχος από το στοίχημα. Ναι, το μπουκ και αυτοί που στείλουν τα μάτς. Και αυτοί που στείλουν τα μάτς. Λοιπόν, Πανετωλικός Παναθηναϊκός. Άσος. Αυτό είναι που με εκνευρίζει εσένα. Λες ότι θα βγει άσος η ομάδα η οποία δεν έχει πάρει παιχνίδι μέχρι τώρα. Κάποια στιγμή θα πάρει. Και κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος είναι κυκλοθυμικός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ μες στην Τούμπα και να χάσει την έδρα του από τον Πανετωλικό. Ο Παναθηναϊκός έχει μια σειρά. Πόσο δίνει ο άσος, Δρακή? 3,60. Λίγα είναι. Και πόσο ήθελε να δίνει? Παρακάτω. Τι θα είπα όλο το παιχνίδι. Εντάξει. Στον Παναθηναϊκό τι θα τον παίξει? Στον Παναθηναϊκό? Ναι. Γκολ να τον παίξει. Εντάξει. Γκολ. Είναι υποχρεωμένο. Ο Παναθηναϊκός, χρυσέ μου, μπορεί να πάρει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να πάει στο Αγρίνιο να πούμε και να φάει 3 γκολ. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ναι ή όχι? Εκεί θα τον κυνηγήσει. Το Παναθηναϊκό αντίθετο στα μικρά μάτς. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Μόνο τον κυνηγήσει, θα δει το ότι έχει ορθή σκέψη. Ορθή σκέψη έχω. Αλλά με λάθος έκφραση. Παρακαλώ, να μάθω. Ναι, να με κάνει μάθημα. Θα τον κυνηγήσει όταν παίζει την έδρα του. Ναι. Με τη Λαμία, με τη Λάρισα, με οποιονδήποτε. Και το διπλό πληρώνει 6-7. Ναι. Εκεί θα τον κυνηγήσει. Στα 3 φράγκα. Ναι, 3,60 είναι. Το εξωτερικό. Ναι. Εδώ είναι 3 φράγκα. Και τι να παίξω εγώ στο ΟΠΑΠ? Δεν αξίζει. Δεν μπορώ να βάλω την κάρτα να παίξω στο εξωτερικό. Τι είμαι, εγκόμενα το ΟΠΑΠ την έχω? Δεν κατάλαβα. Αλλά. Σου λέω είναι αποδόσεις που αξίζουν και αποδόσεις που δεν αξίζουν. Ωραία, στο εξωτερικό